Θα δούμε για τη δική του προσπάθεια κοινού που είναι, παίρνει 5 διακρίσεις για το μέλι του. Το έχουμε πάρει συνέντευξη από κοντά, από μακριά. Είναι ο Στρατής Κοντός, έχει 5η συνεχή διάκριση το Λέσβος Χάνι για σημαίνιο βραβείο γεύσης, έναν διαγωνισμό. Πάμε να μιλήσουμε μαζί του. Καλό σας μεσημέρι, είστε καλά? Καλό μεσημέρι, μια χαρά, εσείς πώς είστε? Στρατής Κοντός, πόσα χρόνια με το μέλι ασχολείσαι? 8 χρόνια. Αυτός είναι ο 8ος χρόνος. Και είναι συνέχεια οι διακρίσεις, διαδέχονται η μία την άλλη, θυμάμαι. Οι διακρίσεις, είχαμε κάνει και μια παλιότερη συνέντευξη στο παρελθόν. Βέβαια, οι διακρίσεις διαδέχονται μία την άλλη από τη στιγμή που μπορέσαμε και έχουμε άδεια συσκευασίας και συσκευάζουμε το προϊόν, έτσι. Τι θα πει αυτό? Θα πει δηλαδή ότι, κοιτάξτε, προφανώς για να σταλεί ένα προϊόν σε ένα διαγωνισμό θα πρέπει να έχει άδεια συσκευασίας και να τυποποιείται σε εργαστήριο, ώστε να, κατά κάποιο τρόπο, να είναι στο ράφι ενός καταστήματος νόμιμα. Ναι, αυτό θέλω. Ναι, μάλιστα. Οπότε τι έγινε? Τα τελευταία 3 έτη, ας πούμε, που έχουμε την άδεια συσκευασίας και συσκευάζουμε το προϊόν, το λεσβιακό προϊόν, να το τονίσω αυτό, συμμετέχουμε ταυτόχρονα εκτός της εκθέσεις που συμμετέχουμε και σε διαγωνισμούς γευσηγνωσίας, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο υπάρχει, έτσι το οποίο φαίνεται, ας πούμε, ότι τελικά η Λέσβος, εκτός των δυσάρεστων γεγονότων που έτυχε να βιώσει τα τελευταία έτη, έχει να δώσει και μια αρκετά ποιοτική πρωτογενή παραγωγή. Ναι. Ειδικά τώρα το Λέσβος Χάνι έχει κάνει τη δική του πορεία, έχει ξεκινήσει. Η πρώτη διάκριση ποια χρονιά ήταν? Η διάκριση ήταν το 19. Το 2019. Θυμάμαι ότι είχε γίνει και 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να ήταν η απονομή. Τώρα στο διαγωνισμό αυτό, ποιος είναι, πες μας λίγα λόγια για το διαγωνισμό αυτό που πήγε, το Olympia Awards. Τα Olympia Awards γίνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα. Είναι διαγωνισμοί γευσηγνωσίας, όχι μόνο μελιού. Διακρίνονται και βραβεύονται και διάφορα άλλα προϊόντα, τα οποία από διακεκριμένους τα οποία έχουν μια διαφορετικότητα ή τέλος πάντων θεωρούνται ανώτερης ποιότητας. Κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, περί τις 25 με 30 Ιουνίου. Βέβαια τώρα, λόγω των δυσκολιών του COVID-19, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στις ημερομηνίες, κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά τις απονομές, δεν παραβρεθήκαμε εκεί για να γίνουν οι απονομές, καταλαβαίνετε. Ναι, βέβαια. Τι είπανε λοιπόν για το Λέσβος Χάνι? Τι είπανε? Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όσον αφορά τη βράβευση, προσπαθήσαμε και αποκτήσαμε τέλος πάντων ένα ασημένιο βραβείο, διότι, όπως είπα προηγουμένως, το προϊόν, λόγω της ποικιλομορφίας των ανθέων και της γεωγραφικής προέλευσής του, έχει ιδιαίτερα συστατικά το οποίο το κάνουν κατά κάποιο τρόπο ανώτερο κάποιων άλλων προϊόντων, ίσως μη λεσβιακών, διότι εγώ οφείλω να ομολογήσω. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, ναι. Και κάτι το οποίο βλέπω ότι νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε και είναι καλό να το πούμε. Ναι. Υπάρχουν συνάδελφοι και γενικά υπάρχουν προϊόντα στη Λέσβο, όπου βλέπετε κι εσείς, δεν ξέρω ποιος ήταν προτεργάτης. Είναι καλό όμως, βλέπετε ότι ασχολούνται περισσότερο με την ποιότητά τους και βλέπετε ότι υπάρχουν, διακρίνονται. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν είχαμε άλλα μέλη από την Λέσβο και αν είχαμε πολλές συμμετοχές από την Ελλάδα σε μέλη. Από την Ελλάδα είχαμε αρκετές συμμετοχές, δεν μπορώ να τους ξέρω όλους. Από τη Λέσβο νομίζω ότι υπήρχε ένα προϊόν, το οποίο απέσπασε και αυτό ασημένιο βραβείο γεύσης. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι μιμούνται ίσως τα δικά μου βήματα, ίσως καταλαβαίνουν ότι θα έπρεπε να διακρίνουν αυτό που παράγουν. Γιατί άμεσο αντίκτυπο αυτό έχει στον καταναλωτή. Μάλιστα. Ο λέσβιος καταναλωτής και όχι μόνο, ο τουρίστας, ο οποιοσδήποτε είναι επισκέπτης ή μη, θα πρέπει να γνωρίζει, ή καλό είναι να γνωρίζει, ότι αυτό που πληρώνει είναι ένα ποιοτικό προϊόν το οποίο μπορεί να εμπιστευτεί. Ναι. Πού θα βρούμε το Λέσβος Χάνι?
θα το βρείτε σε αρκετά καταστήματα της Μυτιλίνης. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήταν καλό να τα αναφέρω ονομαστικά. Είμαστε σε αρκετά καταστήματα. Ωραία. Πείτε μας έτσι κάτι να ξέρει ο κόσμος που θα το βρει, ναι. Είμαστε στα My Market όλου του νησιού. Ωραία. Είμαστε στο Super Market Μυτιλίνη. Ωραία. Βρισκόμαστε στο Super Market Βοναπάρτης. Είμαστε στο My Market, στο Your Market στη Βαριά, στο Βασιλόπουλο Ιωάννη. Ναι. Είμαστε στο Express Market στον κύριο Αθηνιώτη. Είμαστε στο One Market στη Βαριά Μυτιλίνη στον κύριο Βόμβα. Στον κύριο Αντώνη Βόμβα. Πού αλλού. Είμαστε στο Σελάχα στην Καλονή. Κάνετε δηλαδή σε διάφορα μέρη. Πολύ ωραία, ναι. Προσπαθούμε όσο γίνεται, γιατί όσο μας το επιτρέπει η παραγωγή, να επεκταθούμε και να διατηρήσουμε τα σημεία πώλησης τα οποία μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να υποστηρίξουμε. Διότι δεν θα μπορούσα, τουλάχιστον με την παραγωγή που έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε όλα τα καταστήματα του νησιού, ναι. Διότι δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την παραγωγή. Να πούμε, το Λέσβος Χάνι είναι στο, η έδρα του, το μέλι αυτό είναι από το Μόλιβο, από την Εφταλή, όχι. Το εργαστήριο, η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Σκουτάρο. Σωστά. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Σκουτάρο, όμως θα τονίσουμε ότι η βάση των μελισσοσμηνών όσον αφορά την παραγωγή του προϊόντος και τη διαχείμανση βρίσκεται στις περιοχές Σκουτάρος, Πέτρα, Άναξος και Μόλιβος. Ωραία, σωστά. Οπότε εκτός του τουριστικού πλαισίου έτσι κομματιού θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι παράγει η περιοχή και ένα εξαιρετικό προϊόν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το έχουμε λοιπόν και αυτό. Να ρωτήσουμε... Διότι... Ναι. Να πω ένα ή κάτι άλλο. Και λίγαν συντόμως, ναι. Τον επόμενο μήνα ίσως, αν τα καταφέρει η διοργάνωση να τρέξει το διαγωνισμό, ήδη έχουμε στείλει δείγματα και θα συμμετέχουμε σε έναν διεθνή διαγωνισμό. Α, πολύ ωραία. Ωραία, θα περιμένουμε και από εκεί δηλαδή. Ναι, διότι είναι σημαντικό για μας. Αυτός είναι διεθνής διαγωνισμός και θα υπάρξει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για να δούμε το πόσο, σε ποιο βαθμό θα βραβευτούμε. Τι ποιότητα, ας πούμε, μέλη, την ποιότητα τη γνωρίζουμε, τι βαθμολογία θα πάρουμε στο διαγωνισμό. Ωραία. Και να μας το πείτε, γιατί μας το ρωτάνε, το άλλο μέλι από την Λέσβο, από ποια περιοχή ήτανε, που επίσης πήρε ασημένιο βραβείο? Νομίζω από το Μεσότοπο. Α, από το Μεσότοπο. Ωραία. Καινούργιο από το Μεσότοπο. Νομίζω ότι το μέλι 1. Ωραία. Πολύ είναι ωραία. Κάποιος συνάδελφός μου και αυτός. Υπήρξαν συνάδελφοι, ναι. Οι οποίοι ασχοληθήκανε και προσπαθήσανε να πάνε το προϊόν τους περισσότερο μπροστά ποιοτικά, αναδεικνύοντάς το. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό είναι ένας υγιής ανταγωνισμός με τελικό αποδέκτη του καταναλωτή. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, ποιες περιοχές έτσι τώρα έχουν την πρωτιά στο μέλι στην Ελλάδα και παίρνουν βραβεία και έχουν μπει σε αυτούς τους διαγωνισμούς για τα καλά και ξέρουν πώς να το κάνουν? Ποιες περιοχές? Κάθε τόπος έχει το δική του ποικιλομορφία. Ναι. Διακρίνονται τα μέλια, τα θυμαρίσια, ναι. Τα οποία θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. Διακρίνεται το μέλι ελάτης βανίλια, το οποίο δεν το βγάζουμε εμείς εδώ. Είναι σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Διακρίνονται τα μέλια βοτάνων, το μέλι ερίκης. Μέλι ερίκης έχουμε και στη Λέσβο. Α, ναι. Το γνωρίζετε, όμως... Υπάρχει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, βέβαια ίσως σε λίγο διαφορετική γεύση, αλλά και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν μέλια τα οποία δεν υπάρχουν στη Λέσβο. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι εκτός από το λαδοτήρι, το ούζο και άλλα πράγματα, ότι μπορούμε να πάμε στους επισκέπτες που έρχονται για δώρο ή που φεύγουμε και πάμε και μέλι από τη Λέσβο. Φυσικά και μέλι, ίσως και κάποια άλλα προϊόντα, τα οποία κάνουν τις προσπάθειές τους, είτε αυτός μπορεί να λέγεται τραχανάς, είτε αυτό μπορεί να λέγεται ροδόνερο ή πετιμέζι,
Και μέσω από αυτό το βήμα θα ήθελα να πω και το εξής, αν μου επιτρέπετε. Θα νομίζω ότι οι υπηρεσίες, η περιφέρεια, οι φορείς, οι ίδιοι οι παραγωγοί κινούνται. Να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο, ούτως ώστε όχι να παραγωνίσουν τον τουρισμό ο οποίος δεν υπάρχει τώρα, αλλά να αναδείξουμε και το πρωτογενή τομέα της Λέσβου για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να υπάρξει και ένα προϊόν το οποίο θα μας κάνει περισσότερο αναγνωρίσιμους. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να δούμε αν κινούνται πράγματα οι φορείς μας. Κινούνται. Πιστεύετε με, κινούνται. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Κινούνται. Πολύ ωραία. Θα έπρεπε, υπάρχουν και παραγωγοί οι οποίοι θα μπορούσαν να κινηθούν και λίγο περισσότερο, έτσι, για να καταφέρουν να έχουν μια σχετικά καλή κίνηση στην αγορά. Και εκτός αυτό, βάλετε το νησί από παντού, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα. Να δείξουμε και μια διαφορετική νότα για το τι παράγει το νησί. Ναι. Και να προβληθεί όλο αυτό, γιατί το αξίζει αυτό. Και το αξίζουν και οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, έτσι. Ναι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Το παρακάναμε σήμερα με τη συνέντευξη, αλλά είχαμε καιρό να τα πούμε. Συγχαρητήρια στο Λέσβος Χάνη. Συγχαρητήρια πολλά. Καλή συνέχεια. Και καλή, πολύ καλή επιτυχία και στο διεθνή διαγωνισμό. Θα μιλήσουμε. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα τα έχουμε στο τέλος Αυγούστου. Α, σούπερ. Έγινε. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Καλή σας μέρα.